Φίλες και φίλοι του Ιεύρους.gr, καλησπέρα. Μεταδίδουμε ζωντανά από τα γραφεία μας στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, εν ώψη της θεατρικής παράστασης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης και ώρα 9, ειδήσεις είναι, θα περάσουν. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στην παρέα μας τον Άρη Τσιάπη. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην Αλεξανδρούπολη και στο Ιεύρους.gr. Καλώς σας βρήκα και εσάς και το Ιεύρους.gr και όλη την Αλεξανδρούπολη. Ειδήσεις είναι, θα περάσουν. Δώσε μας μία μικρή γεύση για το τι πρόκειται να παρακολουθεί στο κοινό της Αλεξανδρούπολης. Ειδήσεις είναι, θα περάσουν. Είναι μία πολύ ωραία, κατά τη γνώμη μου, κοινωνική κωμωδία με σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων. Έχει κάνει σκηνοθεσία ο Μάριος Οντερντές. Έχει γράψει κείμενα ο Γιώργος Οφιδάς, ο Λευτέρης Ολευθερίου. Ο Μάριος Οντερντές επίσης. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συνεργαζόμαστε, να κάνει την παραγωγή της παράστασης ο Παύλος Ολουτσίδης, ο οποίος είναι και από εδώ από την Αλεξανδρούπολη, είναι συντοπίτης σας. Και μας έχει κλείσει και που δεν μας έχει κλείσει την Κυριακή, δηλαδή θα πάμε Ορεστιάδα το βράδυ, το άλλο Σάββατο θα πάμε Σαμοθράκη. Τώρα παίζουμε εδώ, στην όμορφη Αλεξανδρούπολη που έχω ξανάρθει και έχω περάσει τέλεια. Αυτά. Δεν είσαι μόνος σου στην παράσταση. Είσαι με. Είμαι με τον Γιάννη τον Φραγκίσκο και την Αναστασία την Παντούση, δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά, με τους οποίους ήμασταν στους μαθητές μαζί. Τώρα παίζουμε στο ειδήσεις είναι θα περάσουν και ελπίζουμε να σας δώσουμε απεριόριστο γέλιο. Να μας δώσετε σίγουρα θα μας δώσετε απεριόριστο γέλιο, έτσι, γιατί εσένα ειδικά σε θυμόμαστε σαν Θανάση στο Ευτυχισμένοι Μαζί όταν ήσουν 14. Και κοντό. Ακόμα κοντό έχω μείνει τόσο. Δεν ψήλωσα. Όχι, εντάξει, δεν είσαι τόσο κοντούλης. Η μόνη αλλαγή είναι λίγο τα μουσια. Ναι, έχω αφήσει και το μουστάκι έχω τώρα. είσαι το ίδιο αντίθεσος όσο ήσουν στο ρόλο του Θανάση. Κοίτα, το ίδιο αντίθεσος όσο εκεί δεν είμαι, είμαι λίγα σκαλιά παραπάνω. Ναι, έτσι πιστεύω και έτσι μου λένε. Τώρα, ξέρω εγώ, θα δείξει. Ήσουν 14 χρόνια όταν είναι πρωταγωνίστης εκεί. Πώς σου φάνηκε, πώς δέχτηκες όλη αυτή την εμπειρία, ο κόσμος που σε αγκάλιασε, σε αγάπησε? Ήταν μια απίστευτη εμπειρία και ειδικά για έναν άνθρωπο που είναι στην εφηβεία, ουσιαστικά 14 χρονών. Και είναι απίστευτη εμπειρία να παίζεις με τέτοια ονόματα, να συνεργάζεσαι με τον Γιάννη τον Μπέζο, την Κατερίνα Τηλέχου, σε μια ηλικία που είσαι μικρός, δεν ξέρεις αυτό. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Μου άρεσε που με αγκάλιασε ο κόσμος. Εντάξει, για ένα παιδάκι είναι δύσκολο στα 14 του να δεχθεί όλη αυτή την αγάπη και την αναγνωρισιμότητα από το 0 στο 100 που το βλέπεις τότε. Αλλά άμα πιστεύω έχεις τα σωστά άτομα δίπλα σου και σε κρατάνε προσγειωμένο, νομίζω πάνε όλα καλά. Δράμα ή κωμωδία? Κοίτα, μ' αρέσει το δράμα, αλλά δεν γίνει. Είμαι μια κωμωδία με το που με βλέπεις. Οπότε νομίζω ότι λίγο παραπάνω προτιμώ την κωμωδία. Είσαι ένα νέο παιδί. Ξεκίνησες και νέος φυσικά στον χώρο της υποκριτικής. Σε κάποιον νέο θα έλεγες να ακολουθήσει τον δρόμο της υποκριτικής? Θεωρείς ότι έχει μέλλον? Αν θεωρώ ότι έχει μέλλον. Βγαίνουμε πολλοί ηθοποιοί κάθε χρόνο από τις σχολές, αλλά πιστεύω ότι όταν κάποιος αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε του όνειρο, είτε αυτό είναι υποκριτική, είτε το οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι και το δικό μου όνειρο, δηλαδή να μπορώ να συντηρώ την οικογένειά μου αργότερα μόνο από αυτό που αγαπάω, δηλαδή την υποκριτική. Πάρα πολύ ωραία. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Μετά από 10 χρόνια, με πάρα πολλά λεφτά. Άκου το εσύ, με πάρα πολλά λεφτά, παντρεμένο, με 4 γυναίκες. 4 και όλα, ωραία. Δεν μ' αρέσει να προγραμματίζω. Μπορεί να έχω κάνει κάποια σχέδια, όνειρα, αλλά η μάνα μου κάθε φορά που κάνω σχέδια λέει, γελάει ο Θεός όταν κάνει σχέδια, οπότε μ' αρέσει να ζω την κάθε μέρα, λες και είναι η τελευταία, και ας ξημερώσει ό,τι να είναι αύριο. Πολύ ωραία. Πες μας και μία ευχάριστη είδηση που σίγουρα θα ικανοποιήσει. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί ο Άγιος Βασίλης να έφυγε πίσω στο χωριό του, αλλά ο Άγιος Αριστίδης, γιατί έτσι με έχουν βαφτίσει, είναι εδώ και σε αυτόν εδώ το φάκελο. Εδώ, από εδώ. Ναι, να το δεις πρώτα εσύ. Ναι. Σε αυτόν εδώ το φάκελο του ievros.gr, Ίωνος Δραγούμη 26, πρώτος όροφος, έχω 10 προσκλήσεις για την παράστασή μας «Ειδήσεις είναι θα περάσουν» για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου, 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης. Οι 10 πρώτοι που θα έρθουν στο γραφείο του Ιεύρος
Θα τις πάρουνε. Ο καθένας από μία όμως. Μην έρθει ένας και τις πάρει και τις 10. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Πέρα από ηθοποιός μπορείς να γίνεις και δημοσιογράφος. Έλα, να αλλάξουμε θέση. Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο eevros.gr. Είμαστε εδώ μεταδίδουμε ζωντανά και κοντά μας η Ελένη. Γεια σας. Γεια σου Ελένη, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Μας έδωσες μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Πολύ χαρούμενη σαν και εσένα φυσικά. Και να ευχαριστήσουμε και το κοινό που μας παρακολουθεί. Και βέβαια, σας ευχαριστούμε όλους. Σας ευχαριστούμε, φιλάκια πολλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.